Πήραμε ανάσα με την σκυλίτσα μου, την παίρνει την ίδια στιγμή πριν μιλήσω. Ολόκληρη η ζωή μας θα έπρεπε να είναι μία συνεχής παρατήρηση των πάντων. Αλλιώς η ζωή μας είναι ελλιπής. Μία συνεχής παρατήρηση υποδιαλογισμού των πάντων. Υποδιαλογισμού είτε ακίνητο, είτε εν κινήσει, όπως για παράδειγμα του Τσικόνγκ. Διότι το κάθε τι εμπεριέχει μία απροσμέτρητη έκταση και δυναμικό κατανόησης. Ακόμη και μία τελεία, αν πάρουμε από ένα κείμενο σε κάποιο γραπτό, σε κάποιο βιβλίο, μία τελεία περιέχει τόσα πολλά στοιχεία και μπορεί να οδηγήσει σε τόσα πολλά μονοπάτια. Μία τελεία σημαίνει παύση ανάμεσα σε δύο προτάσεις. Η παύση που μπορεί να μας οδηγήσει. Μπορεί να μας οδηγήσει σε αυτό που οι Ζεν διαλογιζόμενοι στοχάζονται. Στην ουσία ανάμεσα στα πράγματα. Στο κενό που υπάρχει ανάμεσα στο οτιδήποτε. Και είναι αυτό που τα κάνει αυτό που είναι. Μπορεί κάποιος να διαλογίζεται για ένα μήνα στην ιδιότητα και στην ποιότητα του κενού μέσα σε μια τσαγέρα που την κάνει να είναι αυτό που είναι. Γιατί χωρίς κενό η τσαγέρα δεν θα μπορούσε να μεταφέρει τσάι, για παράδειγμα. Είναι το κενό ανάμεσα στα πράγματα που το ονομάζουμε κενό, αλλά στην ουσία έχει νόηση, διότι οτιδήποτε σε εισαγωγικά κενό ανάμεσα σε δύο πράγματα έχει βιοηλεκτρικές και βιομαγνητικές ιδιότητες. Είναι η ενέργεια πράνα ή του εθέρα ή του τσι ή κι στην Ιαπωνία. Όλες αυτές οι λέξεις προσδιορίζουν αυτή την ενέργεια που δεν προσμετράται. Αλλά είναι η κοσμική πνοή που μπορεί να είναι τόσο απέραντη αυτή η ποιότητα που χρειάζεται παύση για να εμπεριστατωθεί πρώτα το μεγαλείο της. Και δεν μιλάω συνεχώς κάνοντας πλήση εγκεφάλου
να μιλάω μέσα από το δικό μου εγώ, διότι αφιερώνω χρόνο. Και στην πλειονότητα των μηνυμάτων αυτό υπάρχει. Ακόμη και ερασιτέχνες που, για παράδειγμα, θα δημιουργήσουν κάποιο βίντεο, θα κόψουν τα κενά ανάμεσα σε αυτά που λένε για να δημιουργηθεί η εντύπωση της συνοχής των σκέψεών τους. Αλλά στην ουσία αυτό που περνά είναι ένα κατεβατό από λέξεις που δεν σου αφήνει περιθώριο να αναπνεύσεις, να στοχαστείς πάνω σε αυτά που ακούς. Αυτός που αφιερώνει το χρόνο του, σου επιβάλλει το δικό του σκεπτικό, διότι είναι ο χρόνος του, ώστε να το αρέσεις ή να πας παραπέρα. Δεν σου αφήνει το χρόνο να αναπτυχθείς, στοχαζόμενος πάνω σε αυτά που λέει. Διότι υπάρχει το εγώ πίσω από την πράξη του ιδιοτέλειας. Αυτά που λέει πρέπει, σε εισαγωγικά, να τα ασπαστείς. Γι' αυτό κάνει τα πάντα για να τα ασπαστείς. Αυτό είναι μία προπαγάνδα. Δεν είναι αγνή πρόθεση. Συνδιαλλαγής με τον άλλον. Διότι στην αγνή πρόθεση συνδιαλλαγής με ενδιαφέρει να αναπτυχθώ. Δεν με ενδιαφέρει να φανώ. Δεν με ενδιαφέρει το δικό μου εγώ, το εγώ. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Και έτσι λοιπόν, σε αυτό που έλεγα, η τελεία μπορεί να οδηγήσει σε τόσες πολλές ιδέες και κατευθύνσεις. Είναι η παύση ανάμεσα σε δύο φράσεις και η παύση μπορεί να οδηγήσει και αυτή σε άλλα μονοπάτια. Γιατί η παύση είναι σημαντική, ώστε να δοθεί χρόνος να κατανοήσουμε. Η παύση, όπως και οι διαλογιστές του Ζεν, είναι αυτό που δίνει την ουσία σε αυτό που είναι. Η τσαγιέρ χωρίς κενό ανάμεσα, μέσα της, δεν θα μπορούσε να μεταφέρει τσάι. Και έτσι μπορεί κάποιος να διαλογίζεται για ένα μήνα μέσα στο κενό που κάνει την τσαγιέρα να είναι αυτό που είναι. Και η τσαγιέρα είναι απλώς ένα παράδειγμα. Όταν αυτός ο τρόπος παρατήρησης των πραγμάτων μεταφερθεί στο οτιδήποτε, τότε μπορεί να αντιληφθεί κανείς ότι αλλάζει ο νους του ατόμου. Διότι βλέπει τα πράγματα από μία διαφορετική πλευρά. Είναι σαν ολόκληρη τη ζωή μας βλέπουμε τα πράγματα επειδή πατάμε στα πόδια μας, αλλά για ένα μήνα μπορούμε να βλέπουμε τα πράγματα από την οπτική του να είμαστε με το κεφάλι κάτω και τα πόδια μας να είναι πάνω. Δεν είπα εσκεμμένα ανάποδη, γιατί και αυτή η λέξη μεταφέρει αρνητικές χρειές, ενδεχομένως. Γι' αυτό λοιπόν, ολόκληρη η ζωή μας θα έπρεπε να είναι μια συνεχής παρατήρηση εν μέσω διαλογισμού, είτε σε πλήρη ακινησία, είτε εν κινήσει με τη μορφή του τσικούγκ ή του τάιτσι ή άλλων μορφών κίνησης και διαλογισμού συντοχρόνως. Αλλιώς δεν μπορεί να επέλθει βαθιά κατανόηση. Και δίχως βαθιά κατανόηση
παραμένουμε στη ρηχότητα των πραγμάτων. Είμαστε ρηχοί θεατές. Και άρα εύκολα χειραγωγήσιμοι. Είμαστε δέντρο χωρίς ρίζες. Διότι η βαθιά παρατήρηση οδηγεί σε βαθιά κατανόηση των πραγμάτων. Ένα δέντρο με βαθιές ρίζες δεν μπορεί εύκολα να πέσει από τον ισχυρό άνεμο και τη βροχή. Και σημασία έχει αυτό που είμαι, όχι ως εγώ, αλλά ως η μονάδα που θα συνεισφέρει στο όλον, διότι το όλον απαρτίζεται από όλα τα μέρη του. Δεν είμαι μονάδα με την έννοια του ξεχωριστού. Είμαι μονάδα επειδή έχω συνηθίσει να αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου, όπως με έχουν προγραμματίσει να τον αντιλαμβάνομαι. Είμαι συνδεδεμένος με οτιδήποτε άλλο. Οτιδήποτε άλλο έχει ζωή. Το ξύλο είναι κομμάτι από ένα δέντρο. Έχει ζωή. Το ξύλο που υπάρχει μέσα στο σπίτι μου ήταν κάποτε δέντρο. Αυτό δεν πεθαίνει. Τίποτε δεν πεθαίνει. Μέσα σε ένα γαλαξία που δονείται από ζωή. Το λέω και ανατριχιάζω, γιατί τα πάντα δονούνται εν ζωή. Τίποτε δεν μπορεί να θεωρηθεί νεκρό. Ο βράχος. Όλα τα πάντα δονούνται από υψίσυχνες κινήσεις ατόμων και μορίων που κινούνται συνεχώς. Η οπτική των ανθρώπων είναι τέτοια ώστε να αντιλαμβάνεται τα πράγματα ακίνητα, άψυχα, διότι αυτό βλέπει με την δεδομένη ικανότητα παρατήρησης των πραγμάτων. Τίποτα δεν είναι ακίνητο. Όλα κινούνται, όλα είναι σε μια συνεχή ροή και όλα διαπερνούν οτιδήποτε. Με διαπερνά τώρα οτιδήποτε. Όταν αφήσω τον εαυτό μου ευαίσθητο και ανοιχτό και δεκτικό να αντιληφθεί την ουσία των πάντων, τότε τα πάντα ανακλώνται μέσα μου, διότι εγώ ανοίγομαι προς αυτά. Όταν κλείνω τον εαυτό μου προς όλα αυτά, τότε είναι σαν να χτίζω ένα τείχος γύρω μου. Το οτιδήποτε διαπερνά οτιδήποτε είναι όπως όταν αφήσουμε μία χαρτοπετσέτα μέσα σε ένα ποτήρι, θα απορροφήσει το νερό μέχρι το τελευταίο της άκρο, ώσπου να γίνει ένα με το νερό. Και είναι τόσο μαγικό και απίστευτα όμορφο να μπορεί κάποιος να γίνεται ένα με οτιδήποτε, διότι στην ουσία είμαστε ένα. Η σκυλίτσα μου τώρα αυτή τη στιγμή είναι στην αγκαλιά μου και γίνομαι ένα με αυτήν, διότι αυτό που είναι, κατανοώ την αγάπη της και μπαίνει και εισέρχεται βαθιά μέσα μου. Υπάρχει τόση βαθιά έλξη, τόση βαθιά κατανόηση με αυτό το πλάσμα. Η σκέψη, η μία σκέψη διαδέχεται την άλλη, διότι όλα είναι μία ροή, ένα ποτάμι. Όλα ενυπάρχουν την ίδια στιγμή. Και είναι αυτό που κάποιοι ονομάζουν χάος, γιατί δεν μπορούν να κατανοήσουν το χάος μέσα τους.
Διότι από το χάος θα γεννηθεί το μεγαλόπρεπο και το μεγαλειώδες και το απροσμέτρητο. Χρειάζεται κάποιος να κατανοήσει και να γίνει το χάος μέσα του για να μπορέσει να αντιληφθεί το απροσμέτρητο. Αντιλαμβάνομαι τη βαθιά έλξη που έχουμε με αυτό το πλάσμα, που έχει συναισθήματα, που αισθάνεται πόνο και αγάπη. Και αυτό ήταν ένας σημαντικός λόγος που εδώ και πολλά χρόνια έχω πάψει να τρώω κρέας. Γιατί υπάρχουν και άλλα πλάσματα που έχουν συναισθήματα, αισθάνονται πόνο, έχουν οικογένειες. Είναι οι αγελάδες, τα πρόβατα, τα κατσίκια. Είναι και αυτά όπως ο σκύλος μας ή η γάτα μας που τον αγαπάμε και την αγαπάμε και αφήνει το κεφαλάκι του επάνω μας γιατί αισθάνεται την ανάγκη να το αγαπήσουμε. Και νιώθει τόσο όμορφα τώρα που έχει το κεφάλι της πάνω στο χέρι μου και με το δεξί της ποδαράκι με ξύνει σε εισαγωγικά απαλά για να συνεχίσω να την χαϊδεύω. Και όταν σταματήσω, συνεχίζει να με ξύνει απαλά με το ποδαράκι της για να συνεχίσω να την χαϊδεύω. Πώς θα μπορούσα να κάνω κάτι όπως το να αφαίρεσω τη ζωή από ένα πλάσμα που έχει τόσα πολλά συναισθήματα και είναι ένα μαζί μου, ώστε να γίνει μέρος της τροφής μου. Γιατί αν δεν μπορώ να σκοτώσω αυτό που πρόκειται να φάω, τότε δεν είναι δίκαιο. Τότε δεν θα έπρεπε να αποτελεί μέρος της τροφής μου. Και ακόμη παραπέρα, αν κάτι δεν μπορώ να το φάω έτσι όπως είναι ομό, τότε αυτομάτως δεν μπορεί να θεωρείται ως τροφή. Δεν μπορώ να φάω ομό κρέας, δίχως καρικεύματα, δίχως να το βράσω, δίχως να του βάλω 1.000 μάσκες για να ξεγελάσει το αίσθημα της γεύσης. Και ο περισσότερος κόσμος ξεγελιέται με το αίσθημα της γεύσης. Παντού γύρω μας ακούμε αν κάτι είναι νόστιμο. Διότι εκεί ποντάρουν όλοι αυτοί που παράγουν αυτές τις συνθετικές τροφές. Γι' αυτό όλα έχουν γυρίσει στο να απασχολείται ο κόσμος με την αίσθηση της γεύσης, αν κάτι είναι νόστιμο. Όχι, δεν έχει σημασία αν κάτι είναι νόστιμο, αν κάτι έχει καρικεύματα. Σημασία έχει αν κάτι είναι θρεπτικό για μένα. Δεν έχει σημασία αν ζήσω. Σημασία έχει αν κάτι μπορεί να με διαθρέψει. Τώρα δεν μου έρχεται η αντίστοιχη ελληνική λέξη. Ίσως είναι η ευμάρεια. Σημασία δεν έχει το να ζει κάποιος τρώγοντας από τα σκουπίδια. Σημασία έχει η ευμάρεια, η ποιότητα ζωής. Από τα σκουπίδια είπα εννοώντας τροφή που είναι πολύ φτωχή, αυτό εννοούσα, γιατί από τα σκουπίδια μπορεί να τρέφεται κάποιος και να
τρώει τροφή που να είναι ομοίη και να είναι ζωντανή και να παραμένει πιο υγιής από κάποιον που τρέφεται με κάτι που είναι αφύσικο για αυτόν. Και αυτό το λέω με αγάπη προς εσένα που ακούς, γιατί δεν μπορώ να κάνω όλο αυτό που βλέπω γύρω μου από άλλους στο κίνημα vegan και που επιτίθενται. Περνάνε όλο αυτό με έναν επιθετικό τρόπο. Δεν μπορώ να βοηθήσω κάποιον αν του επιτίθεμαι. Η επίθεση σημαίνει έλλειψη αγάπης. Όταν επιτίθεμαι, δεν είμαι σε θέση να αγαπήσω αυτό το άτομο. Και όταν δεν είμαι σε θέση να αγαπήσω αυτό το άτομο, δεν έχω διάθεση, δεν μπορώ να το κατανοήσω αυτό το άτομο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα το λέω αυτό με αίσθηση αγάπης προς εσένα που ακούς, ώστε να αντιληφθείς αυτό που κάνεις, που απλώς είναι μία συνήθεια. Διότι σε αγαπώ, θέλω να δεις την ολόκληρη εικόνα με την διάθεση να σε βοηθήσω να αλλάξεις, γιατί σε αγαπώ, είσαι ένα με μένα. Τα πάντα διαπερνούν τα πάντα και πόσο μάλλον όντα που είναι έμβια, όπως ο άνθρωπος. Πώς θα μπορούσα να μιλήσω επιθετικά προς κάποιον. Είναι σαν να το κάνω στον ίδιο μου τον εαυτό. Και έτσι λοιπόν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι και κάποιον μόνο όταν τον αγαπήσουμε. Και έτσι μπορούμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας όταν πρώτα τον αποδεχτούμε και τον αγαπήσουμε. Γιατί μετά μπορεί να επέλθει η κατανόηση, η βαθιά κατανόηση μετά από συνεχή παρατήρηση. Γι' αυτό πράγματα που μας έχουν επιβληθεί σε αυτή την κοινωνία είναι πέραν ουσίας. Πράγματα τόσο βαθιά δομημένα σε αυτή την κοινωνία όπως η εργασία, του να δουλεύουμε 8 ώρες για να βγάλουμε αυτό που ονομάζουμε χρήματα, που είναι κομματάκια χαρτί που εξυπηρετούν τρίτους, να κάνουμε όλο αυτό για να σε εισαγωγικά ζήσουμε. Αυτό όταν το δει όλο κάποιος στη βάση του είναι πέρα για πέρα για πέρα ανόητο, με την αίσθηση της μη νόησης, αλφα στερητικό νόηση. Είναι ανόητο. Δεν έχει νόηση, δεν εμπεριέχει νόηση. Δεν είναι έξυπνο. Διότι ο καθένας που δουλεύει για να πάρει αυτά τα χαρτάκια, στην ουσία δουλεύει για τις πολυεθνικές. Διότι σημαίνει ότι αποδέχεται αυτό το σύστημα με όλες αυτές τις σε εισαγωγικά αξίες που έχει επιβάλει στον άνθρωπο γαλουχώντας τον από μικρό. Τότε αν κάνουμε αυτό θα κάνουμε και το άλλο, θα πάμε να δουλέψουμε σε κάποιο εργοστάσιο για να φτιάξουμε όπλα και να πάμε να πολεμήσουμε με τον γείτονα. Διότι
Όλοι οι πόλεμοι ήταν πάντοτε με τους γείτονες. Και αυτό έχει πάλι πολλά να μας διδάξει για τον εαυτό μας. Αγαπάμε τον γείτονα όπως τον εαυτό μας. Μπορούμε να αγαπήσουμε τον γείτονα όπως τον εαυτό μας. Και επανέρχομαι στο άλλο που έλεγα πριν λίγο, ότι θα κάνουμε το άλλο, θα πάμε σε ένα εργοστάσιο να δουλέψουμε για να παράξουμε όπλα και μετά θα μας βάλουν να πολεμήσουμε για να σκοτώσουμε τον γείτονα που ούτε καν βλέπουμε ότι αφαιρούμε τη ζωή κάποιου, ούτε καν βλέπουμε ότι στην ουσία εμείς είμαστε που μου διαφεύγουν οι λέξεις. Ζω πολλά χρόνια στην Ολλανδία και σκέφτομαι σε άλλες γλώσσες. Είμαστε εμείς που στην ουσία προωθούμε τον πόλεμο, διότι εμείς είμαστε το κομμάτι της μηχανής που δουλεύει για τον πόλεμο σε πρώτη φάση. Μπορείς να το καταλάβεις αυτό, διότι όταν το καταλάβεις αυτό στη βάση του, τότε θα ελευθερωθείς από αυτό. Τότε δεν θα υποστηρίζεις πλέον αυτό το σύστημα, διότι αυτό το σύστημα σε έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση. Να είσαι σκλάβος, σκεπτόμενος τώρα την κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα, να είσαι σκλάβος απέναντι στα κομματάκια χαρτιού που μιλούν συσσαγωγικά και έχουν λόγο για τη ζωή σου. Και άνθρωποι αυτοκτονούν γιατί δεν έχουν κομματάκια χαρτιού. Είναι παράλογο. Όλη η πλάση γύρω μας αφθονεί με ζωή. Σπέρνεις κάτι και βγαίνει ένα δέντρο με καρπούς για να σε θρέψει, να σε ντύσει. Όλα γύρω μας είναι άφθονα με ζωή. Ας βγούμε από αυτά τα κουτάκια που μας έχουν βάλει να σκεπτόμαστε. Χρειάζεται να επιστρέψουμε. Και για να επιστρέψουμε χρειάζεται να σταματήσουμε το ψεύτικο. Αυτό που μας έχει επιβληθεί από μικρούς. Και δεν το βλέπουμε, διότι μας έχει επιβληθεί από μικρούς. Μας έχουν γαλουχίσει με αυτόν τον τρόπο σκέψης. Όταν δεν ξέρω τι σημαίνει κολύμπι, δεν μπορώ να αισθανθώ όλη αυτή την αίσθηση του να κολυμπάω κάτω από το νερό, όλη αυτή την μαγεία. Δεν μπορώ να το νιώσω αυτό, γιατί δεν ξέρω τι σημαίνει κολύμπι. Κατά τον ίδιο τρόπο, έχουμε μεγαλώσει μέσα σε αυτό. Χρειάζεται να σταματήσουμε πρώτα απ' όλα. Να σταματήσουμε εδώ και τώρα. Πολλές φορές έχω σκεφτεί να σταματήσω τα πάντα. Σκέφτηκα να γίνω μοναχός. Αλλά δεν με κάλυψε γιατί ναι, σε κάθε σκέψη μπορώ να ξεφεύγω γιατί χρειάζεται να την καλύψω όσο πιο ολοκληρωτικά γίνεται. Δεν ακολούθησε λοιπόν το μονοπάτι του μοναχισμού, παραδείγματος χάρη σε κάποιο μοναστήρι, γιατί δεν αποδέχομαι το κομμάτι της διατροφής. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει ότι η μαγειρευτή τροφή δεν αποτελεί φυσική τροφή και δίχως να διατρέφω φυσικός και πλήρως το σώμα μου, δεν διατρέφω φυσικός και πλήρως το νου, το πνεύμα. Ένα είναι αυτό και ένα είναι ο τρόπος προσέγγισης προς το θείο.
είναι απόλυτος. Αποδέχομαι πολλά από τον χριστιανικό μοναχισμό, αλλά όχι όλα. Πάει αυτό. Μετά σκέφτηκα να πάω σε κάποιο άσραμ στην Ινδία, να τα παρατήσω όλα όπως και κατά τον μοναχισμό. Αλλά εκεί έχει άλλα που δεν αποδέχομαι. Εκεί αποδέχομαι τον διαλογισμό, κάτι που εκλείπει από τον χριστιανικό μοναχισμό. Σε κάποιο άστραμ λοιπόν στην Ινδία, ο διαλογισμός είναι ό,τι καλύτερο, γιατί μαθαίνει κάποιος να βαθαίνει μέσα στο είναι, με κεφαλαίο το έψιλον. Το είναι που υπερβαίνει το εγώ, υπερβαίνει τα όρια του σώματος. Και πολλές φορές μέσα σε βαθύ διαλογισμό έχω χάσει την αίσθηση του σώματος και έχω πει σε άλλα μονοπάτια. Αλλά πλέον δεν αφήνω το supernatural, το υπεραίσθητο να και το υπερφυσικό να παρεμβαίνει, διότι υπάρχουν πράγματα πέρα από όλα αυτά. Λοιπόν, σε κάποιο άστραμ λοιπόν υπάρχουν άλλα πράγματα που δεν αποδέχομαι, όπως το να έχουν κάποιο εικόνισμα, παραδείγματος χάρη του Μπαμπατζή, και να προσεύχονται σε αυτό το όμορφο πλάσμα, να προσεύχονται λες και ήταν Θεός. Όχι, αυτό το πράγμα δεν το δέχομαι και δεν μπορώ να το κάνω. Είναι ένα όμορφο πλάσμα. Έχει δώσει πολλά σε αυτόν τον κόσμο, αλλά αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Πέρα από αυτό, πέρα από το άστρο, σκέφτηκα να τα παρατήσω όλα και να ξεκινήσω ένα ταξίδι με ένα σάκο στον ώμο. Και αυτό ίσως είναι κάτι που ενδέχεται να γίνει κάποια στιγμή. Αλλά αυτό που έλεγα και θέλω να συνεχίσω από εκεί είναι, αυτό που χρειάζεται είναι να σταματήσουμε πρώτα απ' όλα όσα κάνουμε. Και να εμβαθύνουμε σε αυτό που είμαστε, ως την ουσία αυτού που είμαστε. Που η ουσία υπερβαίνει αυτό που μάθαμε ότι είμαστε. Διότι αυτό που μας έμαθαν ότι είμαστε, δεν είμαστε αυτό που είμαστε. Με καταλαβαίνεις τι θέλω να πω? Η ουσία αυτού που είσαι υπερβαίνει την αντίληψή σου για αυτό που είσαι. Η ουσία αυτού που είσαι είναι κοσμική. Και το αντιλαμβάνεται αυτό κανείς κατά τον διαλογισμό. Αντιλαμβάνεται διότι ο νους βγαίνει από τα χωρικά πλαίσια. Δεν είναι πλέον αυτό το σώμα. Ο νους γίνεται ένα με το όλον. Ταξιδεύει σε αστρικά μονοπάτια. Έχει εμπειρίες που δεν περιγράφονται. Και ανατριχιάζω μόνο που το σκέφτομαι. Δεν περιγράφονται. Γι' αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει χρόνος εμβάθυνσης, και όταν κάποιος δουλεύει σαν σκλάβος από το πρωί ως το βράδυ, τον θέλουν να είναι έτσι και να μην έχει χρόνο να γίνει ένα με το όλον μέσα σε βαθύ διαλογισμό, σε πολύωρους διαλογισμούς. Διότι όταν ελευθερωθεί και γίνει ένα με την ουσία, τότε όλα αυτά τα δεκανίκια, η δουλειά,
η ζωή μέσα σε αυτές τις κοινωνίες, όλα αυτά θα έχουν νόημα ύπαρξης. Τότε όλοι θα αγαπάνε τα πάντα, τους πάντες. Θα αγαπώ την αγελάδα, τον σκύλο μου, τον βράχο, το ξύλο, το δέντρο. Θα τα αγκαλιάζω όλα αυτά γιατί θα είμαι ένα με αυτά. Θα ξέρω την βαθιά ουσία και νόημα ύπαρξής τους. Διότι όλα μαζί στροβιλιζόμαστε για να εξελιχθούμε σε μια ανώτερη μορφή αντίληψης μέσα σε αυτή τη γη. Και το μόνο που μας σταματά από το να σταματήσουμε όλα αυτά είναι ο φόβος. Νόμιζα ότι δεν φοβάμαι, αλλά φοβάμαι. Υπάρχει ο φόβος. Από τα μίντια, τι θα αντιμετωπίσω εκεί έξω, αν βγω με ένα σάκο στον ώμο. Μας έχουν γαλουχήσει να μισούμε τους γείτονες, να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο με τους γείτονες, με τους Βουλγάρους, εγώ ως Έλληνας, με τους Τούρκους. Και ούτω καθεξής. Και ούτω καθεξής. Γι' αυτό λοιπόν νόμιζα ότι δεν φοβάμαι, αλλά στην ουσία φοβάμαι. Να ανοιχτώ προς τον συνάνθρωπό μου, να ανοιχτώ προς τις επιλογές μου που με περιτριγυρίζουν κάθε στιγμή και κάθε στιγμή μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Διότι από τη στιγμή που το ηλεκτρόνιο είναι κενό, είναι κατά 99,9% κενό και τα πάντα αποτελούνται από άτομα και μόρια και ηλεκτρόνια, αυτό σημαίνει ότι οτιδήποτε είναι έτοιμο να λάβει το σχήμα που θα του δώσω. Γι' αυτό λοιπόν ο κβαντικός τρόπος κατανόησης των πραγμάτων είναι τόσο σημαντικός, διότι εκεί που στρέφεται η προσοχή μου, αυτό δημιουργώ. Και αυτή είναι η έννοια του δημιουργού. Δεν μπορώ μέσα σε ένα λεπτό να αναποδογυρίσω τη γλάστρα που έχω απέναντί μου με μια κίνηση. Δεν είμαι σε εισαγωγικά θεός που έχουμε μάθει να κάνουμε κατάχρηση αυτής της λέξης που είναι τόσο ιερή και σε αυτό σέβομαι απολύτως τους καβαλιστές που δεν αναφέρονται καθόλου σε αυτή τη λέξη γιατί είναι τόσο ιερή, είναι τόσο πέρα από μας. Τόσα στρατεύματα αγγέλων υπάρχουν ανάμεσα σε εμένα και σε αυτό που λέω Θεό. Λοιπόν, αυτό που έλεγα είναι ότι δεν μπορώ να κάνω αυτή την κίνηση. Δεν είμαι σε εισαγωγικά Θεός. Αλλά είμαι ο δημιουργός της δικής μου αλήθειας. Της δικής μου ζωής. Οπότε λοιπόν, στην ουσία φοβάμαι να ανοιχθώ σε όλα αυτά τα ενδεχόμενα. Να δημιουργήσω όλα τα ενδεχόμενα αυτά που θα με καθοδηγήσουν στο να πετύχω στο οτιδήποτε θέλω. Δεν υπάρχει φόβος να μείνω χωρίς χρήματα. Δεν υπάρχει φόβος, συγγνώμη, να πεινάσω. Δεν υπάρχει φόβος να μου επιτεθούν. Διότι ένα άλλο πράγμα είναι ότι δεν υπάρχει
δεν φοβάμαι καθόλου τον θάνατο. Διότι ζώντας μέσα από την ουσία αυτού που είμαι, κατανοώ ότι δεν υπάρχει θάνατος. Αυτό που είμαι δεν μπορεί ποτέ να πεθάνει. Anyway, αυτό ίσως είναι ένα κομμάτι άλλο που χρειάζεται, που είναι ένα άλλο κεφάλαιο από μόνο του. Αλλά χρειάζεται να σταματήσουμε, να δούμε αυτό που στην ουσία είμαστε. Ας κάνω μία παύση γιατί... Ας σταματήσω μάλλον γιατί μιλάω πολύ.